Το σημερινό παιχνίδι έχει να κάνει με φιάλτες. Και γενικά ο πρωταγωνιστής πηγαίνει έρχεται μεταξύ μιας διάστασης εφιαλτών και της κανονικής διάστασης και γίνεται αυτό το τουρλουμπούκι. Το σημερινό παιχνίδι λέγεται Past Cure. Δηλαδή, πάει τον χάσαμε. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Κυκλοφορεί σε περίπου ένα μήνα, μέσα στο Φεβρουάριο. Έχει φτιαχτεί από μια ομάδα 8 ατόμων και έχω στα χέρια μου ένα μικρό demo το οποίο θα πάμε να το τσεκάρουμε μαζί. Δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχω παίξει, οπότε μπορεί να είναι και μπούρδα. Οπότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει. Λάθος. Γιατί το έχουν κάνει με το Space. Space. Star demo. Το Nightmare δεν στο έχει στο demo. Σου λέει εντάξει, μπορεί να ξενερώσει. Ο άλλος μην τα αγοράσει καν. Να βγάλουμε και το κάντητή μας. Άντα στο βάλω normal. Αυτό εδώ πέρα με το brightness είναι λίγο παγίδα. Γιατί άμα το αφήσω έτσι, πιθανότατα στο YouTube δεν θα βλέπετε τίποτα. Οπότε εγώ θα τα ανεβάσω λίγο. Θα τα αφήσω εκεί. Και πάμε. Αυτός εδώ ο τύπος που γενικότερα στη μούρη του φαίνονται όλα τα πάθη, ξέρω εγώ, τη ζωή του, πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής. Ωραία. Ξεκινάει το παιχνίδι. Α, έχουμε λίγα αίματα στο γιακά μας. Είμαστε δεμένοι, υποθέτω. Γαμώτο. Πάλι αίματα. Τι έκανα πάλι. Α, είμαι νεκρός. Είναι αυτή η κόλαση. Όλα χαλαρά. Φαντάστε τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Ή άλλος ένας εφιάλτης. Ή η κόλαση ήταν, ή άλλος ένας εφιάλτης. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός. Flashlight. Βρήκαμε ένα φακό. Ναι. Ο πατέρας είχε έναν τέτοιο. Και ο υπόλοιπος πληθυσμός της γης. Φακός είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι ας πούμε κάποιο φυλαχτό. Τέλος πάντων, πάει ο ένα το γραπώ, σου λέω, είναι πολύ μακριά, χρειάζομαι κάτι να το τραβήξω. Μας πετάει εδώ το παιχνίδι τα κουμπιά, νομίζει το παιχνίδι ότι αφού ας πούμε παίξω, μετά θα πάω σε διαγωνισμό απομνημόνευσης. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε στην πορεία. Παρόλο που ανέβασα το brightness, είναι ακόμα σχετικά σκοτεινό. Αυτό εδώ το πράγμα είναι τελείως σκοτεινό, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εκείνο φακός. Ουσιαστικά αυτό που ζούμε τώρα είναι ή η κόλαση ή κάποιο όνειρο, αλλά ο Ιαν έχει περάσει τόσα πολλά που ξέρεις, εντάξει, σου λέει. Ή μπορεί να πέθανα, ή είναι η κόλαση, ή ονειρεύομαι, δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να βρούμε κάτι για να τσιμπήσουμε το φακό. Αυτό εδώ πέρα μοιάζει πάρα πολύ χρήσιμο. Πιάστο. A child's baseball bat. On the end, the letters SW appear to be carved on it. Του κάνει, λέει. Επίσης, του φαίνεται πάρα πολύ οικείο αυτό εδώ πέρα το baseball bat. Ήταν δικό μου, λέει. Μήπως ήταν του μικρού Ιαν. Α, εγώ δεν έκανα τίποτα το μεταξύ μόνος του. Φεύγει ο φακός, ή είναι η κάμερα. Μπορεί να ήταν η κάμερα, δεν ξέρω. Αλλά γενικά εδώ. Είναι πολύ άγχοντικη, παιδιά, αυτή η διαδικασία. Γιατί δεν έχεις κάτι να το γραπώσεις. Εντάξει, θα τα καταφέρει ο Ιαν. Μπράβο, τον έπιασε. Εξαιρετικά νέα. Αν σου φεύγε λίγο φακός, αυτό ήτανε. Ωραία. Να δούμε πώς θα φύγουμε. Χρειάζομαι ένα κλειδί, λέει. Κοίτα, από την άλλη μπορεί να πετάξει το φακό, να πάει στο διάολο. Τώρα δεν χρειάζεται να διαβάζουμε αυτά που λέει ο τείχος. Let me out, I love you, you liar, I will wait, Judas, I will be free, I will kill her. Γενικά ο τείχος δεν είναι πάρα πολύ ευγενικός μαζί μας. Αυτό φαίνεται. Εδώ έχει να πατήσω ένα Q. The door is locked. Δεν ξέρω αν το είδατε. Με το αριστερό χέρι από μακριά πάει να δοκιμάσει την πόρτα. Εντάξει, είναι demo ακόμα, υποθέτω θα το διορθώσουν. Beautiful, τι είναι. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα, έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα, να έρθει κάποιος. Λοιπόν, είσαι μέσα σε ένα κελί. Πού θα βρεις το κλειδί, δηλαδή σου αφήνουν και το κλειδί. Δεν είναι escape room, ας πούμε, ή κάτι. Έχει και μία εικόνα εδώ. Τι είναι αυτά, flashback. Έχει τρία παιδάκια, δέντρα, ήλιους και. Αυτό δεν ξέρω γιατί συνέβη. Πάνω που περιέγραφα τη φωτογραφία. Εκεί μέσα είναι το κλειδί. Θα σπάσει τον τοίχο, αυτό συμβαίνει. Ποιος χρειάζεται το κλειδί, παιδιά, μπορείς να σπάσεις όλο το κελί. Αυτό ακριβώς. Ανοίξαμε τρύπα, όλα καλά. Ο Σκόφιλ το έκανε καλύτερα, αλλά ο σκοπός, παιδιά, αγιάζει τα μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ ήτανε. Τι είναι αυτό. Οριγκάμι. Γιατί το μαζέψαμε. Bluebird key. Get out of the cell. Αυτό είναι το κλειδί ή είναι σαν αυτό στη Μονόπολη που είναι σε φάση κράτα αυτή την κάρτα μέχρι να πας στη φυλακή ή πούλησέ τη. A master key to open every cell. Εντάξει. The bat is broken. Ναι. Να δω τώρα πώς θα αμυνθείς. Ανοίξαμε το κελί. Find a way out. Αυτό το σκοπό έχει ακριβώς παιχνίδι. Έχει την εντύπωση ο Ιαν εντωμεταξύ ότι ξανά έχει έρθει εδώ πέρα. Α, δεν είναι λέει ένας κανονικός εφιάλτης. Είναι ένας εφιάλτης με τα όλα του. Να ανοίξω όλα τα κελιά. Όχι. Βιντεάκι. Δεν θέλει το παιχνίδι. Θα ακούμε τώρα πράγματα, υποθέτω, από τον τύπο που θα είναι εδώ μαζί μας. Προχωράει ο Ιαν, χαλαρός. Ξέρεις τι, αυτό το ράθυμο βάδισμα γενικά. Δεν ξέρω, δεν συμβαδίζει με το υπόλοιπο θέμα. Δηλαδή, θες να φύγεις από εκεί. Όχι, δεν θες. Όχι, τώρα νομίζω άλλαξε γνώμη. Αλλά όχι, συνεχίζει το ράθυμο το βάδισμα. Δεν τον νοιάζει τον Ιαν. Έχει δει τόσα πολλά στη ζωή του. Αυτές οι πέτρες πέσανε μόνες τους. Α, εκεί είναι η έξοδος. Αυτό μας λέει το παιχνίδι. Πιθανότατα θα πέσουμε σε κάποιο κλισέ που θα πάμε να φύγουμε και κάτι θα μας αρπάξει. Δεν ξέρω, ίσως. Θα μάθουμε.
Ήταν βιαστικός, εγώ δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Εντάξει. Oh no. Είναι εδώ. Ποιοι είναι οι Ιαν? Πού πήγε? Τον είδα να πηγαίνει από εδώ. Ναι, δεν θέλουμε να πάμε σε άλλους. Άλλο ένα οριγκάμι. Bluebird skills. Use your skills. Έτσι έχουν βάλει το tutorial μάλλον στο παιχνίδι. Είναι κάποια θεότητα, ας πούμε, που σου αφήνει τα οριγκάμι. Πιθανότητα ένας ευγενικός βούδας ή κάτι. Πώς χρησιμοποιεί. Another Bluebird. Πώς χρησιμοποιεί. Κάποιος προσπαθεί να με βοηθήσει. Τι είπαμε? Εγώ το είπα. Το θέμα με μένα τώρα είναι ότι αγνώρισα τελείως τα κουμπιά που μου είπε. Το use your skills, ας πούμε. Αρχίζω και πατάω πράγματα, ας πούμε. Εδώ τώρα αυτό τι κάνει? Κάτι έκανα. Πάτησα ένα. Αυτό κάτι σκέφτεται. Καλά, μη σε ενοχλώ άλλο, Ιον. Πάμε από εδώ. Save κάνει. Για να κάνει save εδώ, παιδιά, το παιχνίδι, θα γίνουν άσχημα πράγματα. Μας δείχνει πάλι βιντεάκι μόνο του. Περισσότερο βλέπω παραπέζω. Δεν με χαλάει όμως. Αν και δεν έχει τα ωραιότερα. Α, έχει εκεί πέρα μία τρύπα. Από εκεί πρέπει να φύγω, αυτό μου λες παιχνίδι. Α, μας βοηθάει το παιχνίδι. Astral Projection. Πού? Πώς να το κάνω το Astral Projection, πάνω να θεμάσαι. Πατάω 2. Πάμε πάλι. Astral Projection. Πετάει τον εαυτό του, δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα. Τι Astral Projection είναι αυτό, μωρέ? Πρέπει να πάω από εδώ πάνω, μάλλον. Γι' αυτό. Α, κάνεις Astral Projection, αλλά δεν περνάς και από τις τρύπες, ρε παιδί μου. Όλα πήγανε καλά. Κάνεις Astral Projection, αλλά δεν μπορείς να περάσεις ανάμεσα από τους τοίχους. Πρέπει να βρεις κάπου. Ωραία, ανοίξαμε εδώ και. Αυτό τι ήτανε? Γυάλισε. Κάτι πήραμε. Αυτό μάλλον είναι χρήσιμο γιατί κάτι θα μας επιτεθεί τώρα. Έχουμε μόνο το φακό για να βαρέσουμε το πράγμα που θα μας επιτεθεί. Αλλά τι να κάνεις? Τι είναι αυτή η φυλακή, γιατί είναι τόσο στενά? Α, κάτι έχει εδώ μέσα. Περίμενε. Αυτό ανοίγει. Δεν τζόρι lock. Ωραία, τώρα κάτσε λίγο. Christ. These pictures. Και κάτι βαράει εδώ μέσα. I've seen all those things. Ναι, μήπως είναι φωτογραφίες, βασικά πράγματα που έχει ζωγραφίσει εσύ μικρός. Αν είναι. The drug bust in Juarez. Ναι, αυτά τα ζωγράφιζε μικρός μάλλον. Έχει περάσει πολλά ο Ιαν, εντάξει. Θέλω να μάθω τι έχει περάσει. Ναι, έχει δει πράγματα. Αυτό ανοίγει. Δεν ανοίγει. Κάπου έχω πάει τώρα εγώ. Δεν ξέρω που έχω πάει. Α! Θα μου πει το παιχνίδι, πες μου. Τον κωδικό τον ξέρουμε, Ιαν. A keypad. Λέει τα προφανή μόνο. Α, Θεέ μου. Έχει τέτοιο πράγμα. Κοίτα τα. Άμα τα δούμε τόσο αργά, Ιαν, άστο. Τόσο αργά. Είναι κίτρινο κόκκινο, παιδί. Εντάξει, τέλος πάντων. Πού πάνε αυτά? Πάνε από εδώ. Follow the gables to the electric room. Α, εδώ πέρα είναι. Κιού. Κάποιος έχει αφήσει σημείωμα. Ο caretaker μας άφησε μήνυμα. Από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα στη φυλακή ήταν σκανταλιάριδες. Του είχαν πάρει το κλειδί εκεί πέρα του τύπου. Και πρέπει να πάμε στην κουζίνα. Get the key in the kitchen. Πού είναι η κουζίνα? Η κουζίνα είναι κάπου εδώ. Αλλά ανοίγει η κουζίνα. Εδώ είναι η κουζίνα. Η πόρτα άνοιξε τώρα. Δεν ξέρω αν είδατε ένα έπουλο save εκεί κάτω. Τι συμβαίνει? Α, ο φίλος. Τι έχει πάθει? Κουράστηκε. Όλη μέρα λέει σε κυνηγάω. Πού είσαι? Εγώ φταίω? Λες αν αυτός που έχει το κλειδί. Okay, ναι, this one looks angry. Δεν ξέρω από πού το κατάλαβα ότι μοιάζει θυμωμένος. Μάλλον από τα μάτια. Φαίνεται τσαντισμένος. Είναι λες και του πήραν τον πιφτέκι του ή κάτι. Συνέχισε. Nothing to see here. Όλα καλά. Αυτό το φως που έρχεται από πίσω σου. Πιθανότατα δεν βλέπει καν αυτός. Δεν ξέρω, μόνο αισθάνεται. Αλλά δεν αισθάνεται την παρουσία μας. Και πού το άφησε ο κερατάς ο μάγειρας στο κλειδί? Ω Θεέ μου, μας είδε. Κάτι έχει καταλάβει. Κάτι έχει καταλάβει. Λοιπόν. Ξέρεις τι, μπορώ να αμυνθώ κάπως. Αυτή τη στιγμή είναι τσαντισμένος μαζί μου. Δεν έκανα κάτι για να το αξίζω αυτό. Μέσα από εδώ κάτω, πιθανότατα δεν μπορεί να σκύψει. Δεν έχει τεχνολογία. Όλα καλά, δεν έχει τεχνολογία. Το ήξερα εγώ. Εδώ είναι. Βρήκα το κλειδί. Got it. Now back to the room. Δίπλα από τα ρεσό το έχει αφήσει. Ήρθε η ώρα. Πάμε, Ιαν. Αυτή η πόρτα ευτυχώς κλειδώνει. Από εδώ πέρα πάμε, από εδώ πέρα πάμε. Μπήκα μέσα. Ωραία. Την κλείνουμε τώρα και κλειδώνουμε κανονικά. Είναι το άλλο πράγμα εκεί. Κιού. Αυτό είναι γρίφος. Πάνε να θεμάσαι. Έχω το άλλο πράγμα στην κουζίνα και πρέπει να λύσω και αυτό. I have to reconnect the yellow cables. Ok. Reconnect θα τα κάνουμε. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, μωρέ? Θεωρητικά. Να το. Εντάξει, εύκολο ήταν. Ωραία. Αυτό τώρα μας είδε μάλλον. Είμαστε εδώ μέσα, όλα καλά. Αυτή η πόρτα. Και τάγκ να περάσει από πάνω, δεν σπάει. Και τώρα πώς θα βγω εγώ από εδώ μέσα? Συγγνώμη, Ρέιαν. Ωραία, υπάρχει περίπτωση να βγω από το παράθυρο? Όχι. Κάτι άλλο για αυτό άμυνα έχουμε εδώ πέρα? Όχι. Μπορεί να αυτοκτονήσει. Μπορεί να κοπανίσει το κεφάλι στον τοίχο μέχρι να πεθάνει. Τουλάχιστον δεν σκοτώσει το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα εγώ, γιατί είμαι αρκετά θαραλέος. Ήταν απ' έξω εδώ, πάνω θεμάσαι. Έχει και αυτό το χαλαρό περπάτημα. Σου λέει εντάξει, τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, εδώ ήταν τα καλώδια. Εδώ ήταν τα καλώδια. Είναι το keypad online. Γιατί έχουμε τον κωδικό καταρχάς? Ιαν, αυτό το ήξερα από πριν, τώρα μου το λες. The prisoners will help you. What prisoners? Τι εννοείς the prisoners will help me? Α, λες να με βοηθήσει αυτός. Λες απλά να είναι θυμωμένος επειδή θέλει να μου δώσει τον κωδικό και εγώ τον αγνοώ. Α, αυτή η πόρτα τώρα άνοιξε, by the way. Πριν δεν μπορούσα να πάω εδώ, να ξέρετε. Έχει ένα οριγκάμι εδώ. Κάνει save.
Τι διάλογο είναι αυτό? Γενικά στη φωνή του πάντως δεν μοιάζει και τόσο πολύ, ας πούμε, εξαφιασμένος. Τι διάλογο είναι αυτό? Πω πω πω, τι κακό μας βρήκε. Α, μας κοιτάει αυτός. Είναι τόσο πολύ τσαντισμένοι όλοι αυτοί μαζί μας. Δεν ξέρω αν ήταν ζωντανός αυτός. Ίσως ήταν, ίσως όχι. Τέλος πάντων, ωραία. Εγώ θα πάω εδώ πέρα στη μέση που μοιάζει απόλυτα ασφαλές και θα πάρω το οριγκάμι. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Το παιχνίδι μαθαίνει γρίφο και λέει: τέσσερις φυλακίστηκαν, αλλά μόνο τρεις άκουσαν να φυλακιστούν γιατί ήταν όντως ένοχοι. Ελευθέρωσε τον αθώο και θα σε βοηθήσει. Αν δεν ελευθερώσει όμως τον αθώο, την πάτησες. Και μας δίνει ένα γρίφο. A is no thief, he has killed as many people as B and C together. B has not killed more people than C, but C is a bigger thief than B. C is no murderer, D has killed at least two people, but B is a thief. Αυτό θέλει χαρτί και στυλό, περιμένετε. Νομίζω πως το έλυσα. Προσέχτε, ο A δεν είναι κλέφτης. Ο B και ο C έχουν σκοτώσει όσους έχει σκοτώσει ο A. Ο B δεν έχει σκοτώσει περισσότερους από το C, αλλά ο C είναι μεγαλύτερος κλέφτης από τον B. Ο C δεν έχει σκοτώσει. Αν δεν έχει σκοτώσει ο C, σημαίνει ότι ο C δεν είναι δολοφόνος. Και επειδή ο B δεν έχει σκοτώσει περισσότερους από το C, ούτε ο B είναι δολοφόνος. Άρα ο A, που δεν είναι κλέφτης, δεν είναι και δολοφόνος. Ο A είναι ο αθώος, τέλος πάντων. Ωραία, θεωρητικά αυτός εδώ είναι. Αν δεν κάνω λάθος, βγάζω τον A. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλα. Τα κατάφερα. Ελπίζω να είσαι φιλικός, έτσι μου έλεγε ο γρίφος. Ναι. Πού είναι? Α, ο A. Ο A δεν είναι καν μέσα για να με βοηθήσει. Βρήκαμε κάτι. Α, απλά είχε τον κωδικό. Και εγώ νόμιζα ότι θα έχω, ξέρω εγώ, ένα σωματοφύλακα ή κάτι πλέον στο παιχνίδι. Τέλος πάντων. 25179. 25100. Ακούω πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα, ναι, οκ. Okay. Φεύγουμε. Find a way out. Μόλις το έκανα. Εδώ είμαστε ασφαλείς. Τα βλέπουμε όλα. Δεν τα βλέπουμε όλα που δύο οθόνες ανάβουνε, τέλος πάντων. Ο Ιαν ξέρει και από υπολογιστές. Αυτό τι είναι, η κόλαση? Αυτό συμβαίνει. Κάποιος παίζει με το κλιματιστικό, πρέπει να σταματήσει αυτή η αηδία. Αυτά είναι. Οπα, αυτή είναι μια τύπισσα. What the hell is she doing here? Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Παίζει τέτρις με τα κλουβιά, αυτό συμβαίνει. Ωραία, κάπου πάει αυτή η τύπισσα. Α, μάλιστα. Μόνο έτσι μπορώ να ξεφύγω από εκεί. Not fun. Περίμενε. Κι άλλος γρίφος. Ωραία, αυτό λογικά πάει εδώ. Make sense. Αυτό νομίζω μόνο εδώ μπορεί να πάει. Αλλά η idea είναι ότι δεν έχει και πάρα πολύ χώρο. Πήγαινε στην άκρη. Μας ενοχλείς. Νομίζω θα καταφέρω να το λύσω. Είμαι σε καλό δρόμο. Αν αυτό εδώ το πάω στην άκρη, κατεβάσω αυτό. Αυτό πάει πάνω. Αυτό πάει κάτω. Στην άκρη εσύ. Παίζει και μια creepy μουσική από πίσω. Και το τελευταίο κομμάτι είναι αυτή η ιδέα. Τώρα εγώ βοηθάω την τύπησα να φύγει, ας πούμε, αυτό συμβαίνει, χωρίς να την ξέρω. Αυτό κάνω. Ή βοηθάω τον εαυτό μου, δεν ξέρω. First part solved. That will get me to the central control panel. Okay. Λοιπόν, ξέρετε τι? Θα το αφήσω κάπου εδώ. Το παιχνίδι μπορεί να μην έχει τα καλύτερα γραφικά ή γενικά να είναι full άρτιο στον τεχνικό τομέα και όλα αυτά. Αλλά από αυτά τα 30-35 λεπτά που έχω παίξει, μπορώ να πω ότι μου αρέσει, γιατί είναι αυτό το ψυχολογικό θρίλερ. Δεν είναι το άλλο το θρίλερ που προχωρά, σου πετάει ένα jumpscare. Προχωρά 5 λεπτά ακόμα, σου πετάει άλλο jumpscare. Που πλέον έτσι κι αλλιώς δεν με πιάνουνε. Τα έχω βαρεθεί τέλος πάντων αυτά τα παιχνίδια. Αυτό φαίνεται να έχει ιστορία. Έχει κάποιους γρίφους που τους εκτιμώ προσωπικά. Οπότε θα το αφήσω εδώ. Πιθανότητα έχει κάπου άλλο τόσο το παιχνίδι, γιατί αν θυμάμαι καλά, αυτό το demo κρατάει γύρω στη μία ώρα. Οπότε λογικά έχει άλλο τόσο. Και μπορεί να δούμε τη συνέχεια ή σε live stream ή σε κάποιο άλλο βίντεο. Anyway, αυτό ήταν το Past Cure. Θα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο. Και μετά μου λέτε παίξε horror. Σ' άρεσε αυτό, δεν σ' άρεσε? Βέβαια, εσύ ήθελες Five Nights at Freddy's. Να πετάγω τα αρκουδάκια. Τέλος πάντων, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο που άμα θες μπορείς να τα κλικάρεις. Επίσης μπορείς να τσεκάρεις την περιγραφή. Έχει πληροφορίες για το παιχνίδι και έχει και διάφορα links δικά μου που άμα θες τα κλικάρεις, ακολουθείς και κάνεις τέτοια πράγματα. Αυτά. Αντίο.